θέση του σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους ως παιδιά του Θεού, που δεν μπορεί να διαχωρίζονται στη βάση του αν είναι ομόφιλοι ή ετερόφιλοι, εξέφρασε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, μιλώντας στις αντιθέσεις της Κρήτη TV και τον Γιώργο Σαχίνη, εν μέσω συζητήσεων και εντάσεων που έχουν το τελευταίο διάστημα διατυπωθεί πανελλαδικά, με φόντο το θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών. Αυτό που κάνουν τους οδηγεί σε αυτά τα ζητήματα της πνευματικής τους αδυναμίας και καταστάσεως. Τίποτε λιγότερο και τίποτε περισσότερο. Ούτε τους κατακρίνομαι, ούτε τους κατακεραυνώνομαι, ούτε τους βλέπουμε στην άκρη του γκρεμού και τους δίνουμε μια σπροξιά να πάνε κάτω. Όσοι επιχειρούν με διλήμματα ή ψευτοδιλήμματα συχνά να μας διχάζουν βρίσκοντας τέτοια πράγματα, δεν προσφέρουν τις καλύτερες υπηρεσίες. Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης πάντως φάνηκε να διατυπώνει διαφορετικές ανησυχίες σε ό,τι αφορά την τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια, ξεκαθαρίζοντας ότι μια τέτοια πρόβλεψη απαιτεί πολύ συγκεκριμένες διαδικασίες που δεν θα πρέπει καν να αφήνουν περιθώριο συζήτησης, αν από μόνες τους δεν προχωρήσουν και δεν αποτελέσουν τη βάση για οποιαδήποτε συζήτηση. Τέτοιες απαραίτητες διαδικασίες, όπως τις χαρακτήρισε, σχετίζονται και με την επιστημονική προσέγγιση που θα αφορά στα παιδιά, την ανατροφή τους, την πνευματική και ψυχολογική τους κατάσταση. Θα ήθελα, πριν πω οτιδήποτε, να μελετήσω και να ακούσω απόψεις ειδικών ανθρώπων. Θέλω να με φωτίσουν άνθρωποι που ασχολούνται με την παιδική ψυχολογία. Αν είναι να κάνουμε παιδιά τραυματισμένα, όχι κατά ανάγκη που θα πάρουν τον προσανατολισμό των γονέων τους, των ομόφυλων, αυτό δεν το συζητώ, αλλά παιδιά τραυματισμένα που δεν θα έχουν ξεκαθαρίσει ποια είναι η οικογένεια πραγματικά, ποιος είναι ο ρόλος του καθενός μέσα στην οικογένεια, αν υπάρχουν διακριτοί ρόλοι των δύο γονέων. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Ο κύριος Ευγένιος πάντως, αναφερόμενος συνολικά στο πως αλλάζει ο άνθρωπος με την επιρροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της τεχνολογίας, εξήγησε ότι η απομόνωση και ο απανθρωπισμός, η αποξένωση και η έλλειψη σύνδεσης με τον συνάνθρωπο δεν οδηγεί σε δρόμους που θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη δύσκολη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η κοινωνία. Η πρόοδος της τεχνολογίας για μένα είναι όχι μόνο αποδεκτή και ευλογητική για όλους τους ανθρώπους. Είναι, αν θέλετε, φωτισμός Θεού για να κάνουμε τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη. Αλλά όπως κάθε πράγμα που μας δίνει ο Θεός, το χρησιμοποιούμε ή για την σωτηρία μας είτε για την αυτοκαταστροφή μας, έτσι και αυτό μπορεί να γίνει αυτοκαταστροφικό. Αναφορά έκανε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης και στο πρόσφατο θέμα που είδε το φως της δημοσιότητας σε ό,τι αφορά Μητροπολίτη της Κρήτης, ο οποίος για λογαριασμό επιμορφωτικού κέντρου πολιτισμού της Μητρόπολης του συμμετείχε με προσφορές σε ηλεκτρονικό πληστηριασμό, ενδιαφερόμενος για την αγορά ακινήτου που ανήκε σε ιδιώτιμη χρέη, το οποίο είχε βγει στο σφυρί. Δεν κατάλαβα γιατί είναι ο προβληματισμός. Ειλικρινά και θέλω να είμαστε δίκαιοι, να μην δικάζουμε έτσι τους ανθρώπους με τόση ευκολία, γιατί και ο αδερφός μας αυτός νομίζω ότι για την Εκκλησία προχώρησε και φυσικά αυτό δεν έβγαινε στον πληστηριασμό από έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν αναξιοπαθής όπως εμφανίστηκε σε κάποια μέσα, αλλά είχε ήδη περιέλθει σε κάποια τράπεζα που το έβγαζε σε πληστηριασμό. Ο καθένας έχει δικαίωμα νομίζω να μετέχει σε αυτό, να είμαστε δίκαιοι.